σωστά. Ό,τι μπορούσε να εμπορευτεί στο σύνολο της Βενετίας, χωράει σήμερα ένα εμπορικό καράβι. Με τα εμπορευμάτα και βόδια. Και μάλιστα είναι τα πολύ μεγάλα. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχετε πει και ας πούμε στο Χαλκιδικό όρμο, να δείτε τι πηγαίνει προς την Κόσκο και ξεφορτώνει κάτι τεράστια καράβια, θηριώδη, που είναι πυγμένα με τα κοντέινας. Ούτε καν αυτό. Αυτό χωράει τρεις φορές το σύνολο της εμπορικής δραστηριότητας Βενετίας ένα χρόνο. Από μόνο του. Ένα ταξιδάκι. Καταλαβαίνετε ανάγκες. Τρομερές, δηλαδή. Για να ανακαλύψουν τρόπους και όλα αυτά τα πράγματα. Το ίδιο συνέβαινε και την εποχή εκείνη. Και την εποχή που επινοήθηκε ο μηχανικός αργαλιός. Άρα εκτινάχθηκε η παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι, άλλο ο υφαντής με τον αργαλιό το χειροκίνητο και άλλο το Μιούλ και Τζένι, που ήταν τα δύο πρώτα μηχανοκίνητα αργαλή, που εκατοταπλασίασαν την παραγωγικότητα και μας φτιάξαν τις βιομηχανίες φαντουργίες, που ήταν το πρώτο, το σήμα κατά τεθέν της βιομηχανικής επανάστασης. Αυτός ο όγκος εμπορευμάτων έπρεπε να μεταφερθεί γρήγορα στις αγορές για πώληση κατανάλωση. Άρα χρειαζόμασταν γρήγορα τις μεταφορές. Άρα επινοήθηκε ο σιδηρόδρομος. Πού? Στη Βρετανία. Γιατί στη Βρετανία? Γιατί αυτή ξεκίνησε τη βιομηχανία. Δεν φτιάχτηκαν σιδηρόδρομοι πριν τη Βρετανία αλλού. Παρά το γεγονός ότι στις ΗΠΑ γνωρίζουμε ότι πειραματιζόντουσαν με τέτοιου τύπου. Αλλά στη Βρετανία φτιάχτηκαν. Γιατί εκεί υπήρχε ανάγκη. Μετά φτιάχτηκαν τα ατμόπλια. Ποιος έφτιαξε τα ατμόπλια? Στο Πλίμουθ και το Μάντσεστερ. Γιατί είχαν ανάγκη να φέρουν από τις φυτείες της Δύσης, εννοούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την Ινδία, πολύ γρήγορα, αντίστοιχα γρήγορα, τις πρώτες ύλες που χρειάζονταν για τη βιομηχανία τους. Και αντίστοιχα να πουλάνε τα προϊόντα τους σε αυτές τις αγορές με μεγάλη ταχύτητα. Να γιατί υπήρξαν. Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε ιδίωτα. Πρώτο γιατί η οικονομία βασιζόταν στην παραγωγή του δούλου, και κυρίως επειδή ήταν το κυρίαρχο στοιχείο της ιδιοποίησης του προϊόντος ήταν η γεωκτησία, λειτουργούσε με τη λογική της αυτάρκειας. Ο γεωκτήμονας, είτε ήταν ελεύθερος καλλιεργητής, ήταν πραγματικά γεωκτήμονας, δηλαδή και δούλευαν δούλοι για αυτόν, βασίζονταν στην αυτάρκεια. Αυτάρκεια στο προϊόν, καταναλωτή κτλ. Ελάχιστα υπήρχε το ζήτημα του εμπορίου συγκριτικά με τα δεδομένα των μετέπειτων εξελίξεων όπου κυριάρχησε η αγορά, ιδιαίτερα μετά τον 16ο-17ο αιώνα. Οπότε, εφόσον λοιπόν το βασικό στοιχείο είναι ο τρόπος παραγωγής, άρα η παραγωγή, γιατί παράγει τις ανάγκες, άρα και τον τρόπο ιδιοποίησης, άρα και τον τρόπο ανταλλαγής, γιατί παράγει τον τρόπο ιδιοποίησης? Γιατί με τον τρόπο που δουλεύουμε στον τρόπο παραγωγής καθορίζεται το ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο προϊόν. Το μεγαλύτερο μερίδιο από το παραγόμενο προϊόν. Σωστά. Αν είμαστε όλοι ελεύθεροι καλλιεργητές και ζούμε στην κοινωνία των γενών, η οικονομία είναι αλληλέγγυα. Άρα μοιραζόμαστε με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας το προϊόν. Άρα η ανταλλαγή δεν έχει νόημα. Γιατί η ανταλλαγή μόνο είναι περιστασιακή και έχει να κάνει μόνο με το αν έχω κάτι να ανταλλάξω ή όχι. Αν όμως ο τρόπος παραγωγής βασίζεται στη γεωκτησία ή στην γεωκτησία που είναι άλλου και εγώ δουλεύω εκεί είτε ως δούλος, είτε ως θήτης, δηλαδή εργάτης όπως τα λέγαμε σήμερα, είτε πολύ αργότερα σαν δουλοπάρικος, το μεγαλύτερο μερίδιο του προϊόντος μου το καρπώνεται αυτός που έχει την ιδιοκτησία. Έτσι δεν είναι? Αυτό στην φεουδαρχία λέγεται γεωπρόσωπος. Δηλαδή, η πρόσωπος από το μονοπόλιο της γεωκτησίας. Γιατί είχε το μονοπόλιο. Δεν υπήρχε δηλαδή περιθώριο για ελεύθερη εργασία ή ελεύθερο καλλιεργητή παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, κοιτάμε την παραγωγή πρώτα, γιατί από αυτήν εξαρτάται το σύστημα αναγκών της κοινωνίας και συνολικότερα που καθορίζεται από την οικονομία και δεύτερον το σύστημα ανταλλαγών και ιδιοποίησης. Οτιδήποτε δηλαδή οικοδομείται πάνω στην παραγωγή. Mm-hmm.
Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι το εξής. Ωραία, εφόσον όλα αυτά είναι έτσι και εφόσον στην αρχαιότητα, μετά τουλάχιστον την πτώση της οικονομίας των γενών και της κοινωνίας των γενών, έχουμε την ανάδειξη της δουλείας με διάφορες μορφές. Έχουμε τους ανατολικούς τύπους δουλείας που ήταν συλλογική ιδιοκτησία του βασιλιά ή των αρχόντων οι δούλοι. Έχουμε τη δυτική ανάπτυξη δουλείας που είναι και στην αρχαιότητα τη δική μας, δηλαδή την ελλαδική αρχαιότητα, αλλά και στη Ρώμη. Πού κολλάει το εμπόριο? Στην αλλαγή. Σωστό. Αλλά γιατί υπάρχει ανάγκη εμπόριο? Εξοικονόμηση χρόνου. Δεν έχει κάποιος το χρόνο να πάει εκεί, έρχεται κάποιος με ένα πλοίο και του λέει έχω... Για να αποκτήσει αυτό που παράγει εκείνος, που δεν παράγει εσύ. Άρα, ακριβώς αυτό είναι στοιχείο, όταν εμφανίζει το εμπόριο, στοιχείο του κοινωνικού καταναλισμού εργασίας. Κάποτε ανακαλύψανε έτσι κάποιες κοινωνίες, ιδιαίτερα ανέπτυξαν αυτό το θαλάσσιο εμπόριο, και αυτό το θαλάσσιο εμπόριο είναι γνωστό ότι έχει αναπτυχθεί τουλάχιστον από τους Μινωίτες, πολύ ανεπτυγμένο εμπόριο. Ανακάλυψαν ότι μπορούν να εξειδικευτούν σε μια συγκεκριμένη παραγωγή που είχαν, όπως λέγανε οι οικονομολόγοι, συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, έχω τη δυνατότητα να το παράγω στο χαμηλότερο δυνατό κόστος έναντι κάποιου άλλου. Οπότε, μπορώ να εμπορευτώ, να δώσω το περίσευμα αυτού του πράγματος για να πάρω τα υπόλοιπα αναγκαία προϊόντα από τον άλλον, αντί να τα παράγω εγώ ίδιος. Αυτό όμως, αυτό το πράγμα που περιγράψαμε τώρα, έτσι, δεν είναι αντιφατικό σε σχέση με τη λεγόμενη φυσική οικονομία της αυτάρκειας, όπου κυριαρχούσε σε ολόκληρη την αρχαιότητα, δηλαδή και στην δημοκρατία και στη φεουδαρχία, ήταν βασικό στοιχείο, η αυτάρκεια. Πώς γίνεται ταυτόχρονα να αναπτύσσετε και το εμπόριο? Είναι αντιφατικό, γιατί είναι συμπληρωματικό, δεν είναι αντιφατικό. Α, μπράβο. Κοίταξε να δεις κάτι. Όμως είναι συμπληρωματικό. Εφόσον είναι συμπληρωματικό, σημαίνει ότι το εμπόριο δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί πέρα από συγκεκριμένα όρια. Ποια είναι τα όρια που... και ποιος τα έθετε τα όρια? Λίγε. Και την αλλαγή παραγωγικών σχέσεων. Πριν γίνει η αλλαγή. Μέσα στον τρόπο. Για παράδειγμα, η κορύφωση στην αρχαιότητα του εμπορίου γίνεται με την κλασική Ελλάδα. Με την κλασική Αθήνα, δηλαδή. Η κλασική Αθήνα ήταν η πιο εμπορική πόλη της αρχαιότητας πριν την ύπαρξη της μεγάλης αυτοκρατορίας των Μακεδόνων, δηλαδή του Αλέξανδρου, όπου πλέον δημιούργησε την πρώτη μεγάλη παγκόσμια νέα αγορά, έτσι, μέρος αυτοκρατορίας φυσικά. Αλλά η πιο εμπορική πόλη ήταν η Αθήνα. Τι ήταν εκείνο που δημιουργούσε την ανάγκη για εμπόριο? Και μάλιστα σας ξαναλέω, με βάση τις επιγραφές και την αρχαιολογική έρευνα, ξέρουμε και επώνυμους τραπεζίτες της εποχής, οι οποίοι σκάγανε λεφτά και χρηματοδοτούσαν τις εμπορικές εκστρατείες. Το κέρδος. Πάντα κέρδος υπήρχε. Το θέμα είναι τι είναι εκείνο που εξωθεί τους άλλους, την Αθήνα, να είναι πιο εμπορική και να πιστεύω, ναι. Διαπηκείας, η έλλειψη πρώτων υλών. Αυτό είναι ένα στοιχείο, όντως. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, γενικά πρώτες ύλες στην Αττική υπάρχουν. Γι' αυτό και έχουμε την πρώτη άνοδο της Αθήνας σαν κορυφαία πόλη πριν να επεκταθεί πολύ το εμπόριο της. Όμως, τι είναι εκείνο που κάνει την εξόρμηση των Αθηναίων της Αθήνας πολύ πιο έντονη? Γιατί γνωρίζουμε ακόμη και από τη μυθολογία, αν και η μυθολογία έχει μυκηναϊκή καταγωγή, αλλά το ξέρουμε, ότι οι αποικίες, έτσι ο αποικισμός, γίνεται μέχρι τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, είναι στις Ηράκλειες Στήλες, κάποιοι λένε και εκτός. Αλλά τέλος πάντων, λέμε τα γνωστά, τα βεβαιωμένα μάλλον. Έτσι, ότι σε ολόκληρη αυτή την περιοχή, μαζί και με τη Μαύρη Θάλασσα, όπου εμπορεύονταν, έχουμε πει, το σιτάρι της Ουκρανίας. Δεν υπήρχε Ουκρανία, η Σκυθία. Την εποχή. Τι είναι εκείνο? Τότε δεν είχαν κάνει τα με το εμπόριο ήθελαν να τους εξουσιάζουν. Αυτό είναι μέσο. Με καταλάβεις. Δηλαδή,
ασκώ εμπόριο για να μπορέσω να έχω μεγαλύτερα κέρδη. Άμα τον εξουσιάζω, θα έχω μεγαλύτερα κέρδη. Όπως η Βρετανική Αρχαιοκρατία που έλεγε: αγοράζω φτηνά από σένα τις πρώτες ύλες, σου πουλάω τα βιομηχανικά προϊόντα ακριβά και τα κορομάω. Όχι, απλά να τους έχουν στην κατοχή τους. Αυτό είναι πάλι μέσο. Μέσο είναι. Η άσκηση κατοχής υπάρχει ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η συσσόρευση πλούτου, παιδιά. Υπάρχει ιδιοκτησία, ιδιοκτησία ισχυρή, αριστοκρατικές οικογένειες, πλούσιες οικογένειες που θέλανε κέρδη. Κέρδη. Αυτό είναι και πριν το νόμισμα. Όχι, με το νόμισμα έχουμε εξάσει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή πλέον. Γι' αυτό ήθελα να πω. Αλλά πριν πάμε στο νόμισμα, πρέπει να δούμε ποιες είναι τα βασικές κινητήριες δυνάμεις του, γιατί επιτρέπουν το εμπόριο να συνυπάρχει με μορφές οικονομικής αυτάρκειας. Η ανάγκη να υπερβαίνεις στη συγκέντρωση και τώρα, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η έννοια συγκέντρωση πλούτου, παρά μόνο με την έννοια του αποθησαυρισμού. Δηλαδή φτιάχνω παλάτια, έχω σεντούκια με χρυσό ή άλλα πολύτιμα είδη, τεράστιες αποθήκες με σιτηρά ή τεράστια κοπάδια ζώα, γιατί και αυτό ήταν μορφή πλούτου, όλα αυτά τα πράγματα. Αποθησαυρίζω. Αυτή η δυνατότητα να αποθησαυρίζω πάνω από τη δυνατότητα που μου δίνει ο τρόπος παραγωγής, δηλαδή η αυτάρκεια της οικονομίας, είναι το κίνητρο του εμπορίου αυτή την εποχή. Το αποθησαυρίζω. Το αποθησαυρίζει, να το πούμε με απαράμφατο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι το ζήτημα εδώ, στο ενδιαφέρον. Ότι από τη στιγμή που είδαν το εμπόριο και ότι μπορούσαν να κερδίσουν πολλά από αυτό, τότε αναπτύσσεται η λογική της ηγεμονίας. Στο Θουκυδίδη υπάρχει ο διάλογος ανάμεσα στους Μήλιους και στους Αθηναίους. Και μάλιστα, οι Μήλοι και οι Αθηναίοι συζητάνε ως Αθηναίοι και Μήλοι. Ο Θουκυδίδης δεν αποδίδει τις απόψεις των δύο αντιπροσωποποιών σε πρόσωπα. Έτσι. Λέει, οι Αθηναίοι και οι Μήλοι. Τι γινόταν, η Μήλος ήταν γνωστό, όχι σύμμαχος, ήταν απικία των Λακεδαιμονίων και φυσικά σύμμαχος των Λακεδαιμονίων, αν και τηρούσε ουδετερότητα. Ουδετερότητα. Όταν λοιπόν είχαν ισχυροποιηθεί αρκετά οι Αθηναίοι, απέτησαν υποταγή της Μήλου. Η Μήλος είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τα πολύτιμα μέταλλα και τις πρώτες ύλες που είχε. Έτσι. Γι' αυτό τη θέλαμε. Λοιπόν, οι Μήλοι λοιπόν πάνε στην Αθήνα και τους λένε, εκπρόσωποι το αντιπροσωπείο των Μήλιων, πάει στην Αθήνα και τους λένε, παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ουδέτεροι είμαστε εμείς. Δεν πήραμε θέση ποτέ εναντίον σας. Δεν κάναμε κάτι εναντίον σας και όλα αυτά τα πράγματα. Και η απάντηση των Αθηνών είναι η εξής απλή. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, αντί να λέμε τώρα κουταμάρες, ότι εσείς ναι, μεν ήσασταν με τους Λακεδαιμόνιους, αλλά τηρήσατε ιδιωτερότητα και δεν τις αγγελίες, και εμείς να σας λέμε ότι ναι, μεν είσαστε ουδέτεροι, αλλά μας πειράξατε, θα τα πούμε καθαρά τα πράγματα. Εμείς έχουμε τη δύναμη να επιβληθούμε και εσείς είσαστε αδύναμοι να μας αντισταθείτε. Άρα μας ανήκετε. Αυτή ήταν η λογική. Είναι χαρακτηριστικό ως ο διάλογος του Θοκυδίδη. Και αυτό έχει να κάνει με αυτό, με τη δυνατότητα προσπορισμού πρόσθετου πλούτου. Από τη στιγμή που υπάρχει ιδιωτική ιδιοποίηση, η ανάγκη να υπερβώ τα όρια του προσωπικού μου πλουτισμού, του ιδιωτικού μου πλουτισμού, είναι βασικό στοιχείο σε όλα τα συστήματα οικονομίας που βασίζονται στην ιδιωτική ιδιοκτησία. Να υπερβώ τη δυνατότητα να πλουτίζω, να υπερβώ μάλλον τα οικονομικά μου όρια για να πλουτίζω περισσότερο. Έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με ηθικές καταστάσεις, έχει να κάνει με την ίδια τη λογική τη συγκέντρωση εξουσία ή και ιδιοκτησία που παράγεται, γιατί η εξουσία χωρίς ιδιοκτησία είναι συνώνυμα αυτά τα δύο. Γι' αυτό είχαμε τους πολέμους, που δεν ήταν πλέον πόλεμοι επιβίωσης, ήταν πόλεμοι κατοχής επιβολής, ηγεμονίας. Αλλάζει ο χαρακτήρας του απικισμού. Δεν είναι ο απικισμός της πρώτης περίοδου, όπου πήγαιναν για επιβίωση, όταν πλέον ο πληθυσμός σε ένα τόπο μεγάλωνε σημαντικά, δεν μπορούσε το πλεόνασμα που λέγαμε, το περίσευμα, το υπερπροϊόν να τους θρέψει, έφευγαν. Και αυτό βεβαίως δημιουργούσε και πολιτικές σχέσεις, έτσι. Αλλά η απικία ήταν αυτόνομη. Δεν είχε σχέσεις εξάρτησης από τη Μητρόπολη. Τώρα πλέον αλλάζει ο απικισμός.
Τελείως. Για να σπάσει η Αττική από τη Μητρόπολη χρειάζεται πόλεμος. Mm-hmm. Και ξέρουμε ότι γίνονται συστηματικοί πόλεμοι από τη Σικυλία, δηλαδή από την από τη Μάγνα Γκρέτσια, όπως τη λένε, τη Μεγάλη Ελλάδα δηλαδή. Mm-hmm. Και με τις μητροπολιτικές πόλεις εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη τη λεγάκη της Μεσογείου. Ο στόχος είναι να μπορώ να προσποριστώ περισσότερα. Και ακριβώς αυτό το στοιχείο είναι που καταραίει, με πάνω σε αυτή τη βάση, καταραίει η αρχαία δημοκρατία. Όταν κάποιοι χρησιμοποιούν κάθε μέσο να υπερβούν τα όρια που τους δίνει το ίδιο το οικονομικό, ο τρόπος παραγωγής που λέμε, να προσποριστούν περισσότερους πόρους και άλλα θησαυρούς, αναγκαστικά η πόλωση οδηγεί σε τέτοιες ρήξεις μέσα στο πολιτιακό και πολιτικό καθεστώς, που δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί ένα σύστημα που στηρίζεται στα τρία ιώτα του Ισοκράτη. Τα ξέρετε έτσι, η ισηγορία, η ισοπολιτεία, η ισονομία. Πώς είναι δυνατόν όταν ο άλλος έχει τεράστιες περιουσίες και εξαγόραζε αξιωματούχους, στρατηγούς, ιστορίες και ο άλλος ήταν φτωχός. Και μάλιστα αυτή την περίοδο δηλαδή του μεγάλου πλούτου που συγκεντρώθηκε στην Αθήνα, μειώθηκε ο αριθμός των συμμετεχόντων στις συνελεύσεις της αγοράς, δηλαδή στις λαϊκές συνελεύσεις. Γιατί ο άλλος έπρεπε να δουλέψει περισσότερο στο χωράφι ή στο βιοτεχνικό εργαστήριο ή στη δουλειά του για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Και άρα, όταν δούλευες, δεν μπορούσες να συμμετάσχεις στη λαϊκή συνέλευση. Και πέφτουν οι αριθμοί δραματικά, με αποτέλεσμα να έχουμε λαϊκές συνελεύσεις, που είναι τύπης λαϊκή συνέλευση. Συμμετείχαν μόνο οι αργόσχολοι. Και κυρίως, βεβαίως, ποιοι ήταν οι αργόσχολοι? Οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι. Αυτοί που είχαν το μέσο ή οι επέτες. Που και αυτή είναι μεγάλη ιστορία, διότι ο επέτης εξαρτάται από τον πλούσιο και από τη δωρεά που θα του κάνει. Γι' αυτό και μία από τα πρώτα μέτρα που κάνανε είναι τα λεγόμενα θεωρικά. Τι ήταν τα θεωρικά? Επειδή ήταν υποχρέωση του πολίτη να συμμετάσχει στα κοινά και ένα στοιχείο από τα κοινά να συμμετέχει στα θεάματα, δηλαδή στο θέατρο. Γιατί το θέατρο? Γιατί ήταν πολιτική διαπαιδαγώγηση, σωστά. Mm-hmm. Πολιτική διαπαιδαγώγηση για τον πολίτη. Τους δίνανε τα λεφτά για να συμμετάσχουν. Αυτό όμως δημιούργησε τέτοια εξάρτηση, ώστε αυτοί που δεν είχαν λεφτά, η φτωχολογιά δηλαδή, είχε μεγάλη εξάρτηση στο να επιλέγει πλούσιους στρατηγούς ή πλούσιους εκπροσώπους της δημοκρατίας τους, που εξασφάλιζε, που αυτό τους εξασφάλιζε καλύτερα θεωρικά. Ο Δημοσθένης το λέει αυτό, όταν στην Αθήνα προσπαθώντας να χτυπήσει, να αντιμετωπίσει τον βάρβαρο Φίλιππο για τη συμμαχία, λέει το εξής: παιδιά, τα θεωρικά να τα χρησιμοποιήσουμε για το στρατό. Να τα παίρνει μόνο ο πολίτης που στρατεύεται. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ξανά στρατιωτική δύναμη. Γιατί λέει, τα χρησιμοποίησαν οι πολιτικοί μας εδώ, για να μπορεί ο πολιτικός να θρέφει τον πολίτη, αντί ο πολίτης να τον θεωρεί υπηρέτη του, να τον έχει στο κεφάλι του. Αυτά λέει ο Δημοσθένης, βεβαίως η δημοκρατία ήταν πεθαμένη, δεν μπορούσε να αναστηθεί. Στα τελευταία δεν μπορούσε να σταθεί πλέον. Αλλά έχει μια σημασία το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι το εμπόριο εμφανίζεται αυτές τις εποχές. Υπάρχει μια έξαση του εμπορίου και χάρη σε αυτό πάρα πολύ ιστορική και αξιόλογη ιστορική της αρχαιότητας κάνει μια προσπάθεια να ερμηνεύσουν την πορεία της αρχαιότητας ακόμη και του δουλοκτητικού τρόπου παραγωγής, δηλαδή του τρόπου παραγωγής που στηρίζεται στη δουλοκτησία, στην παραγωγική εργασία του δούλου δηλαδή, ως προήμιον της καπιταλιστικής κοινωνίας ή, αν θέλετε, πρώτη φάση της ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Επειδή στην κεφαλαιοκρατία, τι έχουμε? Έχουμε κυρίαρχο ρόλο της αγοράς και άρα του εμπορίου. Το δούνε λαβήν είναι θεμελιώδες μέσα στην αγορά. Είναι καθολική σχέση πλέον. Ό,τι δεν έχει τιμή, δεν μπορεί να αγοραστεί και δεν μπορεί να πουληθεί, τότε δεν υπάρχει. Αυτό είναι η θεμελιώδης απαρχή, η εφετηρία δηλαδή, της λεγόμενης οικονομίας αγοράς ή πιο σωστά, κατά τη γνώμη μου, σωστός επιστημονικός όρος, είναι κεφαλαιοκρατία ή καπιταλισμός. Καπιταλισμός είναι αγγλοσαξονική μετάφραση της έννοιας κεφαλαιοκρατία. Γιατί το λέμε κεφαλαιοκρατία, το δούμε παραπέρα όταν φτάσουμε σε αυτή την ιστορία, γιατί το καθοριστικό είναι το κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο. Και αυτή είναι η μεγάλη θεμελιώδης τομή που γίνεται με τους άλλους τρόπους παραγωγή. Λοιπόν, και το κεφάλαιο δεν είναι μόνο
Τι εμπεριέχει, τη δυνατότητά του της ισόρρευσης. Αυτός που έχει τα μέσα ή που έχει ιδιοκτησία του, τον κύριο τρόπο με τον οποίο παράγεται ο πλούτος της κοινωνίας στην κεφαλοκρατία, δεν τον ενδιαφέρει να πω θα σαυρίσει. Μόνο ή απλά. Δεν είναι αυτό το κίνητρό του, όπως είναι σε όλες τις υπόλοιπες ιστορικές εποχές. Σε όλες τις υπόλοιπες ιστορικές εποχές, ο γεωκτήμονας είτε έχει δούλους από κάτω να δουλεύουν, είτε έχει δουλοπάρικους. Στόχος του είναι να αποθεσαυρίσει. Του κεφαλαιοκράτη δεν είναι στόχος να αποθεσαυρίσει. Αλλά να συσσωρεύσει κεφάλαιο. Και κεφάλαιο είναι τα μέσα τα οποία απασχολούνται στην παραγωγή για να βγάλουν κέρδος, για να παράξουν κέρδος από την παραγωγή. Άρα λοιπόν, η επανεπένδυση στην παραγωγή είναι βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το ένα σύστημα παραγωγής από όλα τα υπόλοιπα, την κεφαλοκρατία. Γι' αυτό και είναι ο σωστός όρος κεφαλοκρατία. Επινόηση, κατά βάση γερμανών επιστημόνων, του 18ου αιώνα, χρησιμοποιήθηκε, οι Αγγλοσάξονες δεν το έκαναν αυτό, δεν το χρησιμοποιήθηκαν παρά μόνο προς τα τέλος του 19ου αιώνα. Αλλά κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο επιστημονικός σωστός όρος, γιατί διαφοροποιεί, δεν είναι απλά αγορά. Γιατί είναι μια απλή αγορά, τότε στις εμποροκρατικές κοινωνίες αρχαιότητες, όπου κυριαρχούσε το εμπόριο, αν θέλετε, σαν οικονομική δραστηριότητα, ή στις περιόδους που λέμε, τότε θα πρέπει να δούμε και εκεί πέρα θεία καταλυσμού. Δεν είχαν όμως. Ναι, αλλά αυτό θα τα δούμε σιγά σιγά. Είναι αυτό που λέμε συσσόρευση. Άπραγο, συσσόρευση. Αλλά να τα δούμε αυτά όταν φτάσουμε εκεί, γιατί είναι πολύ πιο συνδεδεμένες. Λοιπόν, τι πρέπει να κρατήσουμε εδώ, ότι ταυτόχρονα με την παραγωγή, στο βαθμό που η παραγωγή γίνεται για ιδιωτικό συμφέρον, είτε για ιδιωτικό συμφέρον επιβίωσης, όπως είναι ο ελεύθερος κτηματίας ή κτηνοτρόφος, ή για ιδιωτικό συμφέρον πλουτισμού, δηλαδή αποθησαυρισμού, από τη στιγμή που υπάρχει αυτού του τύπου οικονομία, το εμπόριο γνωρίζει έξαση. Εκρήγνεται. Αλλά η διαφορά και έτσι, στη πραγματικότητα, συνυπάρχουν δύο σε όλη την περίοδο της αρχαιότητας πριν επικρατήσει πλήρως η εμπορική σχέση, δηλαδή η λογική της αγοράς, στην ανθρώπινη κοινωνία. Συνυπάρχουν δύο διαμετρικά αντίθετες αρχές. Η μία είναι η αρχή της αυτάρκειας και η άλλη η αρχή μη αυτάρκειας, πώς να το πούμε δηλαδή. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ δεν είμαι αυτάρκης, άρα χρειάζεται να μπω σε διαδικασία συναλλαγών με τους άλλους. Για να μπορέσω να αποκτήσω τα μέσα προς επιβίωση ή αναπαραγωγής της κοινωνίας μου, του κράτους μου, της πολιτείας μου και εμένα προσωπικά το ίδιο. Είναι δύο αντιφατικές αρχές. Έτσι. Το ποιο θα επικρατήσει τελικά είναι ο αγώνας. Ο ιστορικός αγώνας που διεξάγεται ανάμεσα στις δύο μορφές αυτές της οικονομίας. Η σύγκρουση δηλαδή. Υπάρχει μια τρομακτική ιστορική σύγκρουση. Αν θέλετε με οικονομικούς όρους το λέμε αυτό, η οποία διαπνέει όλη την ιστορική εποχή μέχρι και τη φεουδαρχία. Όπου τελικά επιβάλλεται μέσα από ιστορικούς, από μια ολόκληρη αντιπατική ιστορική διαδικασία, η αρχή της ανατροπής της λογικής αυτάρκειας. Αλλά η λογική της ανατροπής της λογικής αυτάρκειας είναι προοδευτικό φαινόμενο, δεν είναι οπισθοδρομικό φαινόμενο. Γιατί με το να ανατρέψω τη λογική της αυτάρκειας, ανατρέπω ουσιαστικά ιονί ή μου δίνει τη δυνατότητα να ανατρέψω ιονί όλους εκείνους τους όρους που έκαναν τον άνθρωπο εχθρό του ανθρώπου. Η λογική της αυτάρκειας υπήρχε και στην κοινωνία των εθνών, των γενών. Και έτσι, ό,τι δεν μπορούσε να παράξει ή δεν μπορούσε να δημιουργήσει η κοινωνία των γενών, το αποκτούσε με πολέμους από τους γύρω τους. Γι' αυτό και η πειρατεία ήταν άκρως διαδεδομένη και βρήκε την έκφραση της, μεγαλύτερη έκφραση της, στη Μυκηναϊκή εποχή. Ο Έαντας της Αλαμίνας που πήγε στον πολέμησε στην Ιλιάδα, λέει ότι χαρακτηριζόταν από ένα πανύψηλο δόρυ. Αυτό το, ήταν, έτσι το περιγράφει ο Όμηρος, ότι ένα πανύψηλο δόρυ χαρακτηριστικό των πειρατικών του περιπετειών. Να πειρατήσω.
Και αν πάμε που θα πάμε, αυτό ήθελα να σας πω ότι μου έχουν πει από τη Σαλαμίνα, κάτι συναγωνιστές, ότι έχουν έρθει σε επαφή με τον Γιάννο τον Λόλο, ο οποίος είναι ο αρχαιολόγος υπεύθυνος αρχαιολογικής ανασκαφής της Ομιδικής Ακρόπολης Σαλαμίνας. Ανακαλύφθηκε το 2004, αν θυμάμαι καλά. Είναι από τα τελευταία ανακαλύψεις Μυκηναϊκής περίοδου, ανάκτορο. Έτσι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλά ένας τάφος, μια αναφορά. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο ανάκτορο που έχει ανακαλύψει, το πιο πρόσφατο ανάκτορο που έχει ανακαλύψει η αρχαιολογική σκαπάνη. Είναι το ανάκτορο της Ομιρικής εποχής στην Ακρόπολη της Σαλαμίνας και είναι νότια της Σαλαμίνας, κάτω από το βουνό Ακάμας. Σε μια περιοχή εξαιρετική, μέσα σε ένα πευκόδασος, το οποίο είναι σχετικά παρθένο, γιατί έχει μόνο ένα μικρό οικισμό παραθαλάσσιο, ο οποίος είναι οικισμός, πώς θα το πούμε έτσι, παραθεριστικός. Παραθεριστών. Και έχει ένα φοβερό όρμο που κλείνει ένα νησί, ιδανικό δηλαδή για τις συνθήκες εκείνης της εποχής να φτιάξουν στο λόφο ακριβώς έξω από την παραλία. Φτιάχνει και το σπήλαιο. Ναι. Αυτό το στοιχείο θα κάνει, όποιος θέλει, θα οργανώσουμε μια εκδρομή να μας παρουσιάσει ο κύριος Λόλος το τι βρήκε την ανασκαφή του δηλαδή, που είναι πολύ σημαντική και έχω πάει δύο φορές προσωπικά εγώ, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ότι βρήκε, δεν ξέρω τι έχει βρει τελευταία, αλλά τότε όταν είχα πάει εγώ, είχαν μόλις ανακαλύψει μία δέλτο του Ραμσί του δεύτερου στις αποθήκες του παλατιού, του ανακτόρου και μου λέει, και μάλιστα έλεγε ο κύριος Λούλος που είναι ο αρχαιολόγος, πώς να μην πιστέψει στα ομερικά έπη, ότι αποτυπώνουν τουλάχιστον στοιχεία ιστορικής αλήθειας, όταν έχεις τις συμπτώσεις. Ποιες είναι οι συμπτώσεις? Πώς ξέρουμε από τον Όμηρο ότι η Σαλαμίνα κατά την εποχή της Ιλιάδας είχε δύο άνακτες, όχι έναν, δύο αδέλφια. Έτσι. Λοιπόν, το αστείο ποιο είναι? Ότι βρήκανε δύο αίθουσες, δύο εστίες στο ίδιο ανάκτορο. Και μου λέγανε οι αρχαιολόγοι, τώρα πιστεύεις στον Όμηρο ή δεν πιστεύεις? Γιατί δεν βρήκανε, όπως όλα τα άλλα ανάκτορα είναι μία η εστία, όπου είναι βέβαιος ο άνακτας, εκείνη η αίθουσα του άνακτα, που υποδεχόταν αυλικούς και μη, έτσι, εκεί βρήκανε δύο εστίες. Παράλληλα, δύο αίθουσες, δύο εστίες. Που σημαίνει ότι ήταν δύο οι άνακτες. Έτσι, τα φοβερά, ας πούμε, οι συμπτώσεις, ας πούμε, που λες, καθίστε ρε παιδιά. Και μάλιστα και άλλες φοβερές συμπτώσεις, ότι την εποχή που καταστρέφεται το ανάκτορο, περίπου την ίδια εποχή μέχρι το 1050, που καταστρέφονται όλα τα μυκηναϊκά ανάκτορα, και γιατί καταστρέφεται και αυτό το ανάκτορο, και περίπου την ίδια εποχή εμφανίζεται η Σαλαμίνα στην Κύπρο. Με αρχαιολογικά ευρήματα δεν μπορούν να συνδέσουν τη Σαλαμίνα εδώ με τη Σαλαμίνα της Κύπρου. Αλλά πες μου συμπτώσεις που σε κάνουν να σκεφτείς ότι αυτοί που φύγανε από εδώ πήγανε κάτω. Έτσι, και κυρίως οι απόγονοι της ανακτορικής οικογένειας. Λοιπόν, ένα από τα ευρήματα τα εκπληκτικά είναι το εξής, ότι μέσα λοιπόν στις αποθήκες βρήκανε μία δέλτο του Ραμσί του δεύτερου, επάνω σε μία φωλίδα ανατολικού τύπου θώρακα. Ποιος ήταν ο ανατολικός τύπος θώρακα, αυτό που χρησιμοποιούσαν οι Φαραώ και οι Μεσοποτάμοι και όλα αυτά τα πράγματα? Ήταν οι θώρακες με φωλίδες. Οι Μυκηναίοι δεν φορούσαν τέτοιους θώρακες. Ο θώρακας των Μυκηναίων ήταν από χάλκινες ενιαίες ελάσματα, με τα οποία τα φορούσαν σαν φόρεμα ολόκληρο και μάλιστα κάλυπταν μέχρι τη μύτη μπροστά σαν τους υπότες του Μεσαίωνα. Ενώ κράνος φορούσαν από αγριόχειρου τους χαβλιόδοντες. Γιατί από αγριόχειρους στις περιοχές της Ελλάδας την εποχή εκείνη, θησαυρός, όπως μου λέγει ένας παπάς πάνω στο δεστιμίδι. Ναι, γινότανε χαμός. Και μάλιστα έχουν επανέλθει.
ήταν προστατευόμενο είδος. Έχουν πλακώσει όλες οι οικολογικές οργανώσεις με στήριξη των Υπουργείων και έχουν πλημμυρίσει ο τόπος από αγριογούρουνα. Αλλά δεν ξέρω, αυτό είναι μια ιστορία. Λοιπόν. Φτιάξουμε γκράνι. Ε? Φτιάξουμε γκράνι. Αυτό είναι και αυτό μια λύση, αν μπορείς να το εντοπίσεις. Λοιπόν, ποιο είναι τώρα το θέμα. Αυτή η δέλτος, τι είναι δέλτος, σφραγίδα. Μια σφραγίδα που είχε δοθεί στους Σαλαμινίους για τη συμμετοχή του σε μία από τις εκστρατείες του Ραμσίτου II. Ήταν μισθοφόροι, εκτός όλων των άλλων. Πηγαίνανε, ο Ραμσίτου II ποιος ήτανε. Παιδιά, ήταν αυτή περίπου την περίοδο, ήταν ο μακροβιότερος φαραώ της Αιγύπτου, βασίλεψε πάνω από 60 χρόνια, και είναι αυτός που συνέτριψε όλους τους μικρασιατικούς λαούς και βασίλεια, από τους Εβραίους μέχρι τους Χεταίους επάνω, τους συνέτριψε. Και σε αυτόν κάποιοι ιστορικοί αποδίδουν και τον πόλεμο στην Τρία. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα αυτός τον έκανε τον πόλεμο και ήταν και Αιγαίοι μαζί του, σαν μισθοφόροι. Αλλά τώρα αυτό είναι μια που αρνούν, πάρα πολύ ιστορική, το αρνούνται κλπ. Δεν είναι, είναι μια. Αλλά πολύ σημαντικό. Αυτός λοιπόν βρήκαν αυτή τη δέλτο επάνω. Που σημαίνει τι, ότι πολεμούσαν στην Ανατολή σε αυτή την ιστορία. Και, και για να πολεμήσουν εκεί σε αυτές τις ιστορίες πρέπει να τους γνώριζαν οι Αιγύπτιοι. Και δεν τους γνώριζαν μόνο ως εμπόρους, τους γνώριζαν ως πειρατές. Λαιλατούσαν συστηματικά τα παράλια της Αιγύπτου. Και όχι μόνο. Για να φτάσουν μέχρι την Αίγυπτο, θα δούμε τι γίνεται στα γύρω νησιά. Και στις γύρω ακτές. Κώστα, Κώστα. Εκείνη την εποχή άλλωστε την έπαιξε είδα. Αφήστε που δεν είχε ακόμη αγκαλυθεί το Διάκι στην αρχική τέχνη. Ξέρετε το Διάκι. Όχι. Όχι. Είναι, είναι το πιδάλιο, το ενιαίο που έχουν πίσω, το ενιαίο που κάπου το κρατούσανε έτσι το τιμόνι. Το πιδάλιο που είχαν τότε δεν υπήρχε, δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμη αυτού του τύπου το πιδάλιο και είχαν τα δύο κουφιά. Έτσι. Που τα βλέπετε ακόμη και στις Τριήρης. Αν πάτε κάτω στο ΝΑΣ, στο παλαιό Βάλιρο που είναι η Τριήρης εκεί, θα δείτε ότι είναι τα κουπιά. Ακόμη τον αντικοινώσανε. Το πιδάλιο αυτό ανακαλύφθηκε αργότερα και ήταν η μεγάλη επανάσταση να μπει. Μία από τις πολλές μεγάλες επαναστάσεις. Το ανακάλυψαν οι Άραβες. Κανονικά το πήραν οι Δυτικοί και έτσι μπόρεσαν να αναπτύξουν πλοία τα οποία ανοίχτηκαν στον ωκεάνο μαζί με τον Εξάντα και άλλους τύπους που μπορούσαν να μετρήσουν τις αποστάσεις και τις μοίρες από το. Όλα αυτά οι Άραβες τα κάνανε. Γιατί αυτοί κληρονόμησαν τους υπολογισμούς και την τεχνική των αρχαίων. Όταν κατέβηκαν στην περιοχή, τα πήραν και πολλοί από αυτούς μάθανε και εξελίξανε τις τεχνικές και τα μαθηματικά της εποχής εκείνης και ήταν στο τσακ να ξεκινήσουν αυτοί τις εξορμήσεις στο θαλασσοπόρο, να το πούμε έτσι. Αλλά τους πρόλαβαν οι Δυτικοί, ξεκληρίσανε το πιο ανεπτυγμένο κομμάτι του αραβικού πολιτισμού που βρισκόταν στην Ιβηρική Χερσόνησο και βρήκανε αυτές τις έρευνες και με βάση αυτές μπόρεσαν οι δικοί τους θαλασσοπόροι να κάνουν τις εξορμήσεις που κάνανε. Πώς η τύχη, εάν το τυχαίο αυτό γεγονός δεν εμπόδιζε τους Άραβες να εξορμήσουν προς την. Ο πολιτισμός θα ήταν δυτικοευρωπαϊκός σήμερα, ο σύγχρονος πολιτισμός θα ήταν αραβικός πολιτισμός. Αλλά πάντα η ελληνική αρχαιότητα ήταν ο θεμέλιος λίθος. Διότι χωρίς την ελληνική αρχαιότητα δεν θα υπήρχε ούτε αραβικός, ούτε η αραβική εξέλιξη ας πούμε και ανάπτυξη, ούτε βεβαίως ο δυτικοευρωπαϊκός. Λοιπόν, άρα να κρατήσουμε ότι εδώ υπάρχουν δύο συγκρούσεις από την πρώτη στιγμή. Η μία σύγκρουση είναι να υπερβούμε την αυτάρκεια μέσω του εμπορίου και η άλλη είναι να κρατήσουμε την αυτάρκεια. Και αυτό το πράγμα ανταγωνίζεται σε όλη την ιστορία μέχρι και τη φεουδαρχία. Μέχρι και τη φεουδαρχία. Ποια είναι η διαφορά. Στις σχέσεις της οικονομίας της αυτάρκειας που είναι από την κοινωνία των εγγενών μέχρι και τη φεουδαρχία, οι σχέσεις εξάρτησης και εκμετάλλευσης, αν θέλετε, και επιβολής, είναι προσωπικές. Στηρίζονται στη βία. Ο βούρδουλας. Εξαναγκάζεται κάποιος να είναι δούλος με εξωοικονομική βία, όχι με οικονομική. Σωστό. Πώς τον αναγκάζει τον άλλο να είναι δούλος.
εξοικονομικό τρόπο. Με βία. Με βίαιο εξοικονομικό τρόπο. Τι εννοούμε εξοικονομικό τρόπο? Δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι δούλος λόγω οικονομικών παραγόντων. Δεν μπορείς να ζήσεις διαφορετικά παρά μόνο σαν δούλος. Γιατί έτσι το επιβάλλει το οικονομικό σύστημα. Όχι. Γίνεσαι δούλος ως προϊόν βίαιης επιβολής της θέλησης κάποιου άλλου. Είτε είναι αυτό διά του πολέμου, είτε διά των χρεών, είτε για οποιαδήποτε άλλη μορφή. Και τον κρατάνε τον δούλο με τη βία. Και αυτό στην ρωμαϊκή περίοδο το βλέπουμε πολύ πιο ξεκάθαρα, που έχουμε και πιο καθαρές τις ξεγέρες των δούλων και όλα αυτά τα πράγματα την εποχή εκεί. Την εποχή εκείνη. Το ίδιο και στη φεουδαρχία. Στη φεουδαρχία ο άρχοντας έχει απόλυτο δικαίωμα στο δουλοπάρι. Γιατί? Λόγω της γεωκτησίας που είναι μονοπόλιο. Μα γιατί είναι η γεωκτησία μονοπόλιο? Γιατί τους γουστάρει ο άρχοντας. Γιατί έχει τα όπλα, έχει τα μέσα να το επιβάλλει. Όμως, ο δουλοπάρηχος μπορεί να ζήσει μόνος του και χωρίς τον άρχοντα. Δεν τον έχει ανάγκη. Για να τον έχει ανάγκη και να του αποσπάει τη δεκάτη ο άρχοντας, τη γεωπρόσοδο δηλαδή, με οικονομικούς όρους, τι χρειάζεται? Εξοοικονομική βία. Δηλαδή να μπορεί να έχει το δικαστή δικό του, το στρατό δικό του και όλα τα άλλα μέσα επιβολής θέλησης του, δικά του. Στο εμπόριο δεν υπάρχει η βία. Από τότε που υπάρχει εμπόριο, από τότε που η πειρατεία έγινε εμπόριο. Όταν οι πειρατές διαπίστωσαν ότι κερδίζεις περισσότερο από το να μην ρισκάρεις να σου κόψεις το κεφάλι, έτσι, έγιναν εμπόριο. Όπως και το κοκλίδι για ένα τραπεζίτης όταν καταλάβανε ότι προσφέρει περισσότερο τον άσενο τρόπο τραπεζίτης παρά να είσαι το κοκλίφος. Usurer, τα λένε στα αγγλικά. Τον λέγανε το τραπεζίτη. Usurer, που είναι. Στην πραγματικότητα είναι το κοκλίφος, αλλά αν το πιάσουμε στη λογική της λέξης, usurer είναι ο χειραγωγός. Ξέρεις, αυτός που κάνει use, χειραγωγή. Έτσι. Ο χειραγωγός, λέει, αυτός που χειραγωγούσε τα χρήματα, δηλαδή τον τρόπο που μπορεί να δημιουργούσε μια περιουσία. Το κογλύφος ήταν. Αυτός που κάνει δημόκλευση, δηλαδή. Μπράβο, ακριβώς, αν το χρησιμοποιήσουμε με σίγουρους τραπεζικούς όρους, ναι, ναι. Είναι αυτός που παράγει και ιδιοποιεί τη τιμόχλευση. Λοιπόν, ήταν το κογλύφος. Αυτός είχε τραπεζίτης, όταν καταλάβει ότι μπορούσε με νόμιμους, δηλαδή διαμορφώνοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο μπορούσε να ακινηθεί νόμιμα, να χωνομάει. Χωρίς να ρισκάρει. Λοιπόν, το εμπόριο. Στο εμπόριο είχες τη δυνατότητα να κερδίσεις χωρίς να είσαι αναγκασμένος να επιβάλλεις τη δύναμη σου απαραίτητα με όρους πολέμου. Άσχετα το ότι ο πόλεμος σου δίνει πλεονεκτήματα. Εξού και οι Αθηναίοι καταλαμβάνανε περιοχές. Και οι δαιμόνοι, αλλά και οποιοδήποτε άλλοι, έτσι. Αλλά στο εμπόριο μπορούσε να κερδίσει μόνο και μόνο το γεγονό ότι μπορούσε να ανακαλύψει μια περιοχή. Παράδειγμα, οι πρώτε μορφέ εμπορίου, η πρώτη καταγραφή ήταν όταν καταρχήν οι ελληνικέ πόλει πηγαίνανε κάτω στα παράλια τη Αφρική, όταν ακόμη δεν είχαν αναπτυχθεί στι περιοχέ τη Λιβύη κυρίω και πέρα, όχι στην αρχαία Αίγυπτο, όπου τι κάνανε, βγαίνανε στην ακτή. Αφήνανε τα εμπορεύματά τους, μπαίνανε ξανά στα καράβια, ανοιγόντουσαν πέρα και ερχόντουσαν οι φυλές έξω, εξετάζανε τα εμπορεύματα, παίρνανε ό,τι ήθελαν, άφηναν τα δικά τους, ξαναερχόντουσαν μετά τα καράβια τους, βγαίνανε, παίρνανε τις ανταμοιβές και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι ήταν οι πρώτες μορφές εμπορίου. Όταν είδαν ότι και οι δυο μπορούσαν να έχουν μια πιο συστηματική επαφή, τότε φτιάχνανε τα εξωπορικούς σταθμούς. Τις πρώτες αποικίες δηλαδή και όλα αυτά τα οποία, για να διευκολύνουν αυτόν τον τύπο τις συναλλαγές. Με τη συναλλαγή, ο άλλος μπορούσε να κερδίσει χωρίς να χρειάζεται να μπλάκει σε πόλεμο. Ή να της κάνει το κεφάλι το λαιμό του. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα στο εμπόριο έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί και την ανάγκη του άλλου, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένος να τον ταΐζει. Είναι ανεξαρτώμενος από αυτός, γιατί ο δούλος ή ο δουλοπάρηχος τι ήταν στην πραγματικότητα? Ήταν όπως τα κτίνη, όπως τα ζώα. Εκμεταλλεύεσαι και κερδίζεις, αλλά πρέπει να τα συντηρείς κιόλας πάνω θεμάτα.
με το εμπόριο, την οικονομία της αγοράς, δεν έχεις την υποχρέωση. Αρχίζει και τελειώνει η σχέση σου με την εμπορική συναλλαγή. Εκεί που ξεκινάει και τελειώνει η εμπορική συναλλαγή. Η ανθρωπότητα χρειάστηκε πολλούς αιώνες να καταλάβει ότι αυτός είναι ο πιο προσοδοφόρος τρόπος για να εκμεταλλεύεσαι έναν άνθρωπο. Και αυτό έγινε στην Κεφαλοκράτεια. Όταν απελευθέρωσε δηλαδή τους δουλοπάρικους από την εργασία τους. Και πότε έγινε αυτό? Όταν η βιομηχανία χρειάστηκε εργάτες. Για να αποκτήσει εργάτες, τι έκανε? Μάλλον πριν γίνει αυτό, έγινε μια αγροτική λεγόμενη επανάσταση. Οι μεγάλοι αριστοκράτες της Αγγλίας χρειάστηκε να μετατρέψουν πάρα πολύ μεγάλα φέουδα, τα μεγάλα φέουδα που είχαν, σε χώρους βοσκής. Γιατί? Γιατί ανέπτυξαν νέες ράτσες προβάτων, προβατοτροφίας, όπου παρήγαγε εξαιρετικό μαλλί. Το μαλλί αυτό ήταν χρήσιμο στα υφαντουργία, και άρα ανέπτυξαν πάρα πολύ αυτό. Αυτό όμως, η προβατοτροφία, έβαλε πασάλους και χώρισε τη γη στις περιφράξεις. Ο κόσμος λοιπόν που ζούσε από την αγροτική γη, οι δουλοπάρικοι δηλαδή, αναγκάστηκαν να φύγουν από αυτό, διεκδιώκτηκαν από τον ίδιο τον αφέντη και πήγανε στις πόλεις. Οι πρώτοι λοιπόν που πήγανε στις πόλεις για να μπορούσαν να επιβιώσουν, δεν μπορούσαν να κάνουν μόνιμη κατάσταση μια πόλη. Κινιόντουσαν από πόλη σε πόλη για να βρουν ένα μεροκάματο, μια δουλειά, οποιαδήποτε. Αυτοί λεγόντουσαν journeymen και είναι οι πρώτοι εργάτες. Journeymen τους λέγανε, γιατί κινιόντουσαν ταξιδευτές, που λένε. Το δισάκι και πηγαίνανε παντού. Είτε με την οικογένειά τους ή αφήνοντας πίσω την οικογένειά τους σε μια πόλη, προσπαθώντας να βρουν το μεροκάματο. Η οικογένεια όμως, επειδή δεν μπορούσε να επιβιώσει, την κλείνανε σε κάταργα. Για να μην υπάρχει έξαρση της επαιτίας και της αθλειότητας. Αυτό ξεκινάει από το 13ο αιώνα, από την εποχή της Ελισάβετ της πρώτης. Γι' αυτό και είναι, από τότε ξεκινάνε οι πρώτοι νόμοι κατά της επαιτίας, που στην πραγματικότητα είναι ο εξαναγκασμός του φτωχού πληθυσμού να πάει να δουλέψει για τους μεγάλους ιδιοκτήτες μανουφακτούρας, βιοτεχνίας και αργότερα της βιομηχανίας. Έτσι παρήχθη η ελεύθερη λεγόμενη εργασία. Ελεύθερη, όχι γιατί την είχε μόνο απλά την ελευθερία της μετακίνησης. Την πρώτη βασική επινόηση της ελεύθερης εργασίας είχαμε με το να μετατρέψουν την εργασία ελεύθερη από τα μέσα προς επιβίωση. Βασικό στοιχείο της ελεύθερης εργασίας στην κεφαλοκρατία, στην οικονομία της αγοράς, είναι ότι το υποκείμενό της, αυτός δηλαδή που εκτελεί τη δουλειά, κάνει τη δουλειά, δεν έχει τρόπο άλλο να επιβιώσει παρά μόνο πουλώντας τη δουλειά του, βρίσκοντας κάποιον δηλαδή να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία που μπορεί να παράξει ο ίδιος. Αυτό ήταν μεγάλη τομή. Αυτό δημιούργησε τις προϋποθέσεις της βιομηχανίας και του σύγχρονου πολιτισμού. Μέχρι τότε ήταν αδιανόητο να μην μπορεί να συντηρήσει τους εργάτες σου ή αυτός που δουλεύανε για σένα. Ήταν και η ηθική υποχρέωση του άρχοντα. Και αυτό είχε να κάνει με το γεγονός, και αυτό βεβαίως είχε αντανάκλαση στην πολιτική του υπόσταση. Έχεις πολλούς δούλους, πολλούς δουλοπάρικους, πανίσχυρους. Δεν είχες λιγότερο, έτσι διαμορφώνονταν οι ιεραρχίες. Όταν απελευθερώνεται ο εργαζόμενος πλέον, απελευθερώνεται από τα μέσα που ζει. Ο δούλος ζούσε από τα μέσα που του παρήχε ο άρχοντάς του και ήταν υποχρεωμένο. Μάλιστα στην αρχαία Ρώμη υπήρχαν νόμοι που δεν επέτρεπαν την εξουθένωση του δούλου. Όπως δεν επέτρεπαν την σκόπιμη εξουθένωση των υποζυγίων. Έτσι. Το ίδιο γινόταν και στη φεουδαρχία. Εκεί το εξασφάλιζε η Εκκλησία. Ειδικά στη Δυτική Ευρώπη. Ότι δεν μπορούσες να μεταχειριστείς τους δουλοπάρικους σου σαν κτίνη, σαν να τους εξαθλιώνεις. Με τη νέα εποχή η ηθική υποχρέωση αυτή σταματάει. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αμείβει την εργασία από τη στιγμή που την προσλαμβάνει, που την βάζει στην υπηρεσία του
και από τη στιγμή που φεύγει δεν είναι καμία υπόβλωση. Και με αυτή την έννοια, πολλοί φιλόσοφοι της εποχής εκείνη, ξεκινώντας από τον Καμπανέλα και την Ικαρία του, και αργότερα τα δούμε πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο αναλυτικά, το θεωρούν τελείως ανήθικο αυτό. Το πιο ανήθικο σύστημα που γέννησε η ανθρωπότητα. Με αυτή την φτωσιωτικό. Τι κάνει ο άλλος όταν δεν έχει αρκετά να ζήσει και δεν του παρέχει δουλειά του αρκετά για να ζήσει? Κόβει το λαιμό του. Σας διαβάσω αποσπάσματα από όταν φτάσουμε στην εποχή της ανόδου του αστικού πολιτισμού στη βάση της βιομηχανίας, που εκθίαζαν την φτώχεια. Χωρίς φτώχεια, εξαθλίωση, πείνα, δεν μπορεί να υπάρχει πλούτος. Και αυτό το λέγανε για να καταγγείλουν την κατάσταση, αλλά να εκθιάσουν την κατάσταση. Βρετανοί συγγραφείς εποχής. Πάμπου. Το λέγανε αυτό. Μόνοι. Και άρα, όσους περισσότερους πεινασμένους έχουμε στο έθνος μας, Αγγλία της εποχής, τόσο μεγαλύτερος πλούτος μπορεί να συσσωρευτεί στα χέρια μας. Και να δείτε πώς τα αναλύουν και τα λοιπά. Εξαιρετικά ρεαλιστές, βέβαια, κοινικοί, αλλά αυτό είναι σήμερα. Τώρα επαναλαμβάνεται η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, δεν είναι μόνο σε χώρες σε αυτή την ιστορία. Αυτό να κρατήσουμε, δηλαδή, τις δύο βασικές αρχές. Το πώς περάσαμε όμως το εμπόριο και πώς κυριάρχησε το εμπόριο, δηλαδή η συναλλαγή, το Dune Lavin και το τι οικοδομήθηκε πάνω σε αυτό, είναι μια άλλη ιστορία. Σταματάμε εδώ και κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά συνεχίζουμε με τις ερωταπαντήσεις. Τώρα γράφει. Πάς τώρα και πες τη λοιπόν, να υπενθυμίσουμε μόνο, παιδιά, πριν ξεκινήσουμε, την οικονομική ενίσχυση. Οι λόγοι είναι καθαρά... Πρακτική. Δεν θα έχεις να φόρουμε. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε. Δεν. Για τα έξι θα το κάνουμε, τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήσεις, βασικά. Κουβέντα. Όποιος έχει. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση, αλλά ιστορικής φύσης και οικονομικής. Να μπορεί και κάτι. Γιατί καίγονται τα ανάκτορα στην μηνωρική εποχή. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και τον προηγούμενη φορά. Γιατί πάβει να υπάρχει περίσσευμα. Δηλαδή, παρά οι διοικηνωνίες δεν παράγουν πλέον υπερπροϊόν τέτοιο που να μπορούν να συντηρήσουν την ανακτορική οικονομία, δηλαδή τους άνακτες. Και κατά βάση, δεν γίνεται αυτό το πράγμα για μια σειρά λόγους. Δεν υπάρχει μόνο ένας λόγος. Έτσι, γίνονται επιδρομές από την περίοδο αυτή από τους λαούς της θάλασσας, όπως έχουν ονομάσει αρχαιολόγοι. Υπάρχουν μεγάλες γεωλογικές μεταβολές εκ ξυφεστίων πράγματα ιστορίας, όπου επιφέρουν κυματολογικές.